Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Ξέρω ότι γίνεται τούτη την ώρα δίπλα μια πολύ σημαντική εκδήλωση και συζήτηση για το Παντιού, αναφέρομαι που μίλησε πριν, έτσι ο Τάκης. Το αμφιθέατρο που βρισκόμαστε, όπως είδατε, είναι του καθηγητή ή είναι στο όνομα του καθηγητή Άλκη Αργυριάδη. Ο Αργυριάδης ήταν εκείνος που έφτιαξε τον νόμο των 1667 των αστικών συνεταιρισμών. Δεν ξέρω αν οι οργανωτές το είχαν επιλέξει και το είχαν λάβει υπόψη αυτό. Και είχε πατήσει πάνω στο αντίστοιχο πλαίσιο το οποίο είχε δημιουργηθεί από την ΠΑΕ και συγκεκριμένα την πράξη 60, η οποία με τον Γαβριλίδη και τον Σβόλο όρισε ένα πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στη λογική της αλληλέγγυας οικονομίας και όχι στην παραδοσιακή λογική της κοινωνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ήδη στον ορισμό τον οποίο δίνανε τότε, μιλάγανε για εθελοντικές ενώσεις φυσικών προσώπων που θα χρησιμοποιούσαν για την επίτευξη των στόχων τους τη μέθοδο της αλληλεγγύης. Κάτι που δεν το βρήκαμε σαν λέξη σε επόμενους νόμους. Αυτό λοιπόν το εργαλείο της αλληλεγγύης, ο τρόπος αυτός της αλληλεγγύης, ήταν καθοριστικός για την αντίληψη την οποία είχαν τότε και νομίζω ότι ήδη εκφώνησα μία ακόμα κακή λέξη, διότι η αλληλεγγύη μαζί με την αντίσταση, που ήταν τότε έτσι, δημιουργούν την αντίσταση της αλληλεγγύης ή την αλληλεγγύη της αντίστασης που πολύ κόσμο έσωσε, όπως ξέρουμε, κατά τη διάρκεια της κατοχής από την πείνα εδώ στην Ελλάδα. Αυτό έτσι για το ιστορικό πλαίσιο. Τώρα, είναι γεγονός ότι, μια και είπαμε για τη λέξη αλληλεγγύη και τις συνδηλώσεις που μπορεί να την κάνουν μια κακή λέξη, το ίδιο συμβαίνει και με το συνεταιρισμό που μπορεί να είναι ο βολικός συνεταιρισμός, αλλά μπορεί να είναι και εκείνος ο συνεταιρισμός ο οποίος θέτει σε αμφισβήτηση πολλά από τα ισχύοντα. Είναι δηλαδή ο επικίνδυνος, αν θέλετε, συνεταιρισμός και ο βολικός συνεταιρισμός. Δυστυχώς έχουμε γίνει μάρτυρες, και αυτό είναι ένα αρνητικό, από πολλές από εκείνες τις δράσεις που έχουν ταυτίσει το συνεταιρισμό με κακοδιαχείριση, με αντιλήψεις οι οποίες είχαν να κάνουν με διαχείριση προγραμμάτων, με επιδοτήσεις κτλ. Και παραβλέπουμε την άλλη διάσταση του συνεταιρισμού που είναι η αυτοδιαχειριστή, η οικία διάσταση, η διάσταση του κοινωνικού ελέγχου, που και αυτή μπορεί να είναι μια κακή λέξη για κάποιους άλλους που έχουν να χάσουν από την αλλαγή του τρόπου παραγωγής στο βαθμό που θα τους καταστήσει περιττούς, όπως λένε οι εργαζόμενοι στη ΒΙΟΜΕ που έχουν κάνει και το εγχείρημα αυτό το αυτοδιαχειριστικό στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο πιστεύω ότι γνωρίζετε. Επομένως, ας έρθουμε τώρα να δούμε τι καταλογίζεται συνήθως στους συνεταιρισμούς, έτσι όπως τους έχουμε γνωρίσει και που τους έχουν κάνει να είναι αρνητικά, θα λέγαμε, σηματοδοτημένοι, φορτισμένοι και να υπάρχουν αυτές οι προκαταλήψεις σε βάρος του θεσμού. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι υπήρξε ένας διαχειριστικός, θα λέγαμε, χαρακτήρας, ένας γραφειοκρατικός χαρακτήρας, ακριβώς γιατί ενεπλάξαν και σε αυτές τις δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση προγραμμάτων, γίνανε προγραμματοδίαιτοι σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως είναι γεγονός ότι κατά καιρούς ανατίθεται σε αυτούς ένα έργο το οποίο ίσως οφείλεται είτε στην απόσυρση του κράτους από τομείς ευθύνης του, στο κοινωνικό πεδίο κυρίως, έτσι, μιλάμε και για τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και πολλά από αυτά τα οποία ζούμε στις μέρες μας, και βεβαίως χρησιμοποιείται πολλές φορές και από τις τράπεζες, κυρίως το μοντέλο των πιστωτικών συνεταιρισμών, για να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Επομένως,
Αυτό ήτανε που έκανε τους συνεταιρισμούς να έχουν αυτό το αρνητικό πρόσημο. Και βεβαίως μπορεί κάποια μέλη έτσι ή και πολλά μέλη να καρπώνονται ωφέλη προσωρινά. Ακυρώνεται όμως ο βασικός ρόλος του συνεταιρισμού μακροπρόθεσμα ως φορέων της κοινωνικής οικονομίας. Γίνονται δηλαδή φορείς που είναι σε αυτή τη λογική που αναφέρθηκε πριν ο Τάκης, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και όχι της κοινωνικής οικονομίας της αλληλεγγύης. Αυτό στο βαθμό που τα μέλη αποξενώνονται από τις οργανώσεις και την ουσία της συνεταιριστικής δράσης. Γίνονται συνεταιρισμοί έτσι διεκπεραιωτές και όχι άδικα αυτοί οι συνεταιρισμοί έχουν εγγραφεί στη συλλογική μνήμη με αυτό το αρνητικό πρόσημο. Ένα άλλο σημείο που προσάπτεται είναι η σύγχυση λειτουργιών. Βλέπουμε δηλαδή πολλές φορές να υπάρχει στο ίδιο νομικό πρόσωπο, στο πρόσωπο του συνεταιρισμού, μία λειτουργία σωματιακού θα λέγαμε τύπου και παράλληλα έχουμε λειτουργίες μιας συλλογικής οικονομικής οργάνωσης. Δηλαδή προσπαθεί να γίνει ισορροπία πατώντας θα λέγαμε σε δύο βάρκες, στο κομμάτι το σωματιακό που συγχέεται πολλές φορές με το συνδικαλιστικό ή της οργάνωσης των επαγγελματικών συμφερόντων και παράλληλα στο κομμάτι εκείνο το οποίο έχει κάνει τους συνεταιρισμούς να πρέπει να ζητάει το αίτημα που υπάρχει να είναι μια οργάνωση συλλογικής οικονομικής δράσης. Ένα άλλο σημείο είναι οι θρηματισμένες ταυτότητες, όπως το λέω του συνεταιρισμού, δηλαδή θρηματισμένες συλλογικές ταυτότητες. Δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ισχυρή ταυτότητα εξαιτίας της ετερογένειας των οργανώσεων αυτών, της διαφορετικής προέλευσης. Να καταλάβετε ότι εδώ στην Ελλάδα είχαμε μέχρι και αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, όπερ άτοπο έτσι, αλλά το Σύνταγμα όμως έκανε ειδική πρόβλεψη υπό το καθεστώς καταστάσεων ανάγκης, έτσι όπως τώρα νομοθετούν με συντακτικές πράξεις, έτσι ακόμα και στο Σύνταγμα και επαναλαμβάνεται και στην τελευταία αναθεώρηση έχει διασωθεί αυτό, να μιλάμε για αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Επίσης υπάρχουν αρμοδιότητες οι οποίες είναι κατασπαραμένες σε 5-6 υπουργεία, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν είτε τον έλεγχο, είτε την αρμοδιότητα προώθησης, είτε την άσκηση της παιδείας η οποία θα προωθήσει την ιδέα της συνεταιριστικής κτλ. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια, αυτό που λέμε θρηματισμένες συλλογικές ταυτότητες στους συνεταιρισμούς και δεν μπορούν οι συνεταιρισμοί μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να έχουν λειτουργήσει ως συνθήκες ως οργανώσεις που δημιουργούν όρους κινήματος. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είχαμε μια κυοφορία κινήματος, αλλά ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί άμβλωσης αυτού του κινήματος και στην ουσία δεν φτάσαμε ποτέ στην συγκρότηση ενός ισχυρού συνεταιριστικού κινήματος. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο τραπεζοτροπισμός. Όταν λέμε τροπισμό, έτσι εννοούμε ακριβώς ένα είδος αντίδραση, τον τρόπο αντίδρασης απέναντι σε ένα ερέθισμα. Εδώ λοιπόν αναφορικά με τις τράπεζες και κυρίως με την ουσία σήμερα του οικονομικού συστήματος, το οποίο είναι υπό την ηγεμονία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο θετικός κρατοτροπισμός, δηλαδή η εύκολη κατά κάποιο τρόπο χρηματοδότηση, είναι γεγονός ότι έβλαψε ιστορικά τους συνεταιρισμούς. Και βέβαια αυτό μπορεί να γίνεται στα πλαίσια και των προγραμμάτων που λέγαμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να δούμε κάποιες σκέψεις πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό, σε αυτό το ερέθιμα, σε αυτό τον πειρασμό αν θέλετε. Δεν μπορούμε να το δούμε με ένα στήρο αρνητισμό, αλλά πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση αυτών των εγχειρημάτων, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα για να μπορέσουν να αποκτήσουν μια μακροβιότητα και να μην έχουν ένα χαρακτήρα θνησιγενή, όπως είχαμε περιπτώσεις έτσι, και κατά τη διάρκεια της κατοχής. Εκατοντάδες συνεταιρισμοί δημιουργηθήκαν σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε χώρο δουλειάς, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί που παίξαν ένα αποφασιστικό ρόλο. Αυτοί όμως μετά ξεφούσκωσαν, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μια διάρκεια σε αυτό το εγχείρημα, μια βιωσιμότητα σε αυτό το εγχείρημα. Με αυτά, με την
κατάσταση αυτή του τραπεζοτροπισμού που είπα είναι βέβαιο συναρτημένο το ζήτημα της υπερχρέωσης, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι ο συντομότερος δρόμος για να φτάσει κανείς στην κόλαση της εξάρτησης, είτε είναι οικονομική αυτή είτε είναι πολιτική εξάρτηση. Και βεβαίως το βιώνουμε σήμερα στις μέρες μας, αλλά και όσοι έχουμε ασχοληθεί με την ιστορία, θα λέγαμε, της αγροτικής πίεσης στην Ελλάδα, ξέρουμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε αυτό το εργαλείο ακριβώς για να πετύχει μέσω της υπερχρέωσης τον εγκλωβισμό των αγροτών, εργατών ή όσων είχαν εμπλακεί στα εγχειρήματα αυτά τα συνεταιριστικά σε πελατειακά δίκτυα είτε τραπεζών είτε κρατικά. Και εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την κατοστρέφεια, ένας άλλος λόγος έτσι, που έχουν δεχθεί τα πυρά οι συνεταιρισμοί και ο κομματισμός που είχε φτιάξει τα πελατειακά δίκτυα τα οποία όλοι γνωρίζουμε και τα οποία οδήγησαν στην κόλαση της κομματικής εξάρτησης. Προκειμένου δηλαδή να εξασφαλίσουν οι υπερχρεωμένοι πια συνεταιρισμοί τη δυνατότητα ρυθμίσεων, παράτασης δανείων, να γλιτώσουν πληστηριασμούς, ήταν αναγκασμένοι να προσφύγουν στην εκάστοτε εξουσία, στα κόμματα εξουσίας, τα οποία έπρεπε να προχωρήσουν σε κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες γινόταν με μια λογική ανισότιμων σχέσεων πελατειακού τύπου. Επομένως, με αυτά που είπα καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους ή κάποιους από τους λόγους που δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν με όρους κινήματος. Ένα ζήτημα επίσης σημαντικό είναι αυτό που έχει να κάνει με το δημοκρατικό έλλειμμα. Υποτίθεται ότι αυτό που διαφοροποιεί τους συνεταιρισμούς από τις άλλες καπιταλιστικού τύπου επιχειρήσεις, ας πούμε, του εμπορικού δικαίου, τις οποίες έχουμε συναντήσει, είναι η δημοκρατική οργάνωση. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει στην πρόβλεψη της νομοθεσίας αυτό και στις αρχές του συνεργατισμού, βλέπουμε ότι στην πράξη, ακόμα και όταν αυτό έχει μπει στο νόμο, ότι δεν αρκεί να είναι οι συνεταιρισμοί δημοκρατικοί το καταστατικό, αλλά πρέπει και να λειτουργούν δημοκρατικά, σπάνια συμβαίνει. Και ένα τελευταίο σημείο από αυτά που προσάπτονται είναι η ετεροδιαχείριση. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες μορφές και εκδοχές της, είτε υπό την εκδοχή μερικοποιημένου εργατικού ελέγχου ή άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει συμμετοχή σε συνδιαχείριση κτλ. Βλέπουμε ότι δημιουργείται πολλές φορές μια γραφειοκρατικοποίηση και σε αυτό το σημείο και επιβιώνει ακόμα και στα σπλάχνα του συνεταιρισμού η ετεροδιαχείριση. Στο μεταβατικό στάδιο που η αυτοδιαχείριση δεν αποτελεί ακόμα ένα γενικευμένο φαινόμενο, εξαπλωμένο στο σύνολο του οικονομικού σχηματισμού της κοινωνίας, αλλά υφέρπει σε εγχειρήματα και νησίδες κοινωνικού πειραματισμού μέσα σε ένα πέλαγος από καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Αυτό πολύ περισσότερο στο βαθμό που, όπως έχει δειχθεί από τον Yves Bourdet, η τωρινή ετεροδιαχείριση των επιχειρήσεων, η οποία δεν προκύπτει από κανέναν ορθολογισμό, αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ανίκανη να ελέγχει προς όφελός της την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Επομένως, το κρίσιμο ζήτημα είναι, εν προκειμένου, πώς η τεχνολογία μπορεί να πάρει ένα διαφορετικό προσανατολισμό και να μπει στην υπηρεσία μιας συλλογικής διαχείρισης. Και έρχομαι τώρα στα αντίδοτα τα οποία πρέπει να σκεφτεί κανείς, αφού ήδη σας είπα κάποιες προκαταρτικές σκέψεις και σας προετοίμασα περί αυτών, ώστε σε συνάφεια με τα παραπάνω ελαττώματα να επινοήσουν οι νέοι εργατικοί συνεταιρισμοί, παραγωγικοί συρκομοί, όπως είναι και αυτός της ΒΙΟΜΕ, που δημιουργούν νέους συλλογικούς προσανατολισμούς, τους οποίους προσανατολισμούς εμπνέει ένα ανταγωνιστικό προς το υπάρχον οικονομικό σχέδιο, διαφορετικό σχέδιο που είναι εγγράψιμο σε προτάγματα του μέλλοντος. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα αντίδοτα? Το πρώτο είναι ότι οι συνεταιρισμοί πρέπει επιγόντως
να εγκαταλείψουν τη λογική της ανάθεσης. Μίλησα πριν για ανάθεση από το κράτος, ανάθεση από άλλους φορείς πιστοτικούς κτλ. Δηλαδή τη διαχειριστική διεκπαιρέωση που είπα των ζητημάτων και επίσης να λειτουργούν σαν ένα συμπληρωματικός του δεσπόζοντος οικονομικού συστήματος παράγοντας, ο οποίος δεν λειτουργεί προωθητικά για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από κάτω. Επομένως, το ζητούμενο είναι, για να το πω με τα λόγια ενός από τους εργαζόμενους σε τέτοια εργασιακά εγχειρήματα, πώς οι συλλογικότητες με διαχειριστική λογική να αποφευθούν και να δίνουμε παραδείγματα μιας άλλης λύσης. Από αυτό έχουμε ανάγκη, διότι τα πετυχημένα αυτά παραδείγματα είναι αυτά που θα μας δώσουν και την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να επιχειρήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο να λύσουμε τα προβλήματα, διαφορετικό από αυτόν της λογικής της ανάθεσης. Τώρα, για τους διακριτούς ρόλους μίλησα προηγουμένως. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι σαφώς η συνεργασία, η στενή συνδικαλιστικού και συνεταιριστικού κινήματος, κοινή δράση στους κοινωνικούς αγώνες, αλλά όχι σύγχυση των ρόλων. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι, όπως είπαμε, εάν λάβουμε υπόψη το έλλειμμα συγκρότησης ταυτότητας, να δημιουργηθεί μια ισχυρή συλλογική ταυτότητα, δηλαδή να υπάρξει βαθύτερη συνεταιριστική συνειδητοποίηση. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα, γιατί έχει να κάνει και με την παιδεία, έχει να κάνει με τρόπους που μπορούμε να συνδέσουμε τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να υφάνουμε ένα συνεκτικό ιστό για αυτή τη νέα συνεταιριστική κίνηση. Δυστυχώς εκεί μάλλον οπισθοδρομήσεις έχουμε δει. Παράδειγμα, μπορεί να λέμε τις καλύτερες διδασκαλίες στη θεωρία. Εν αρχή είναι η δράση που έλεγε ο Πάνεκουκ. Πρέπει να το δούμε στην πράξη. Και στα σχολεία, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι ήταν ένας θεσμός που μέχρι το 1964 είχε αναπτυχθεί, είχαμε 1.200 συνεταιρισμούς, δεν υπάρχουν. Ό,τι να λένε λοιπόν οι δάσκαλοι, πέρα από το ότι συνήθως υπάρχει μια τελείως διαφορετική λογική, αλλά έστω και θεωρητικά, εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση της συνειδητοποίησης τέτοιων δυνατοτήτων συνεταιριστικής συνειδητοποίησης, δεν έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Είναι παρήγορο, τελευταία άκουσα ότι σε ένα δημοτικό σχολείο στο Κερατσίνι έχει δημιουργηθεί ένας τέτοιος συνεταιρισμός, σχολικός συνεταιρισμός. Ως αντίδοτο στο δημοκρατικό έλλειμμα θα μπορούσαμε να πούμε δημοκρατία παντού, αυτό που έλεγε ο Κώστας ο Φιλίνης που χαιρετήσαμε προχτές, και διαφάνεια σε όλα. Αυτό τι έχει να κάνει? Πρώτα η διαφάνεια έχει να κάνει με τον εσωτερικό έλεγχο που πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις οργανώσεις, δηλαδή τα μέλη πρέπει να είναι εκλεγμένα από το ίδιο το κίνημα και να έχουν αναλάβει τέτοιες αρμοδιότητες ώστε να μην υπάρχει ετεροκαθορισμός του κινήματος των συνεταιρισμών, και βεβαίως έλεγχος εργατικός από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος της ευρύτερης κοινότητας μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, το τοπικό στοιχείο το οποίο είπε πριν ο Τάκης ο Νικολόπουλος, και βεβαίως έλεγχος από τους ίδιους τους χρήστες και έλεγχος κοινωνικός. Και βεβαίως το τελευταίο είναι η αυτοδιαχείριση. Η σημερινή απάντηση, για να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι αρχίζουμε να φεύγουμε από την ώρα, σε προβλήματα που αναφύησαν με τις διάφορες εκδοχές ετεροδιαχείρισης που επιβιώνουν και μέσα σε φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ακούει το όνομα αυτοδιαχείριση. Είναι γνωστό ότι πριν από το Μάρξ, ακόμα και πριν από τον Προυντόν, ο Ρόμπερτ Όουεν το είχε επιχειρήσει να το εφαρμόσει και οι μαθητές του με τις προσπάθειες που είχαν γίνει στον πρώτο συνεταιρισμό της Ροτσδέιλ. Γίνεται σήμερα γενικότερα αποδεκτό σχετικά με την προώθηση της ιδέας αυτής ότι οι συνεταιρισμοί θα χρειαστούν μεγάλη και συστηματική προσπάθεια για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες
και λειτουργίες που εποάζουν την ετεροδιαχείριση μέσα στα σπλάχνα τους, όπως είπαμε. Η αυτοδιαχείριση θα εναρμονίζεται με την ενσωμάτωση όλων των οικονομικών και κοινωνικών δομών σε ένα απέραντο συνεταιρισμό, όπως τόνιζε ο Ιβ Μπουρντέ. Και για να κλείσουμε, το επίκαιρο σήμερα αίτημα για παραγωγική ανασυγκρότηση σε μια χώρα με την πρωτογενή παραγωγή σε υποχώρηση και τις μικρές και μεσαίες επιχείρησεις σε κατάσταση μαρασμού συνδέεται με την οικοδόμηση ισχυρού αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Αυτό σημαίνει και ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα στην Ήπεθρο και στην πόλη, μακριά από τις δουλείες και παθογένειες του παρελθόντος, ιεραρχικές δομές, περδανισμός, τραπεζοτροπισμός, προγραμματοδίαιτες κοινωνικές επιχειρήσεις και πλήστοι άλλοι ραφιναρισμένοι ετεροκαθορισμοί. Ένα νέο συνεταιριστικό κοινωνικό τομέα βασισμένο σε καινοτόμες συλλογικότητες που θα έχουν οξυγονωθεί και εμπνευστεί από εναλλακτικά συστήματα αξιών. Με άλλα λόγια, ένα κίνημα συνεταιρισμένων παραγωγών και εργαζομένων ικανών να προχωρήσει σε ρήξεις και να επιβάλλει τομές στο επίπεδο των σχέσεων παραγωγής αλλά και στο πεδίο των θεσμών, δηλαδή θεσμικές καινοτομίες. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα συνεταιρισμό που δεν θα αποξενώνει τον εργαζόμενο από το προϊόν της εργασίας, δεν θα τον παθητικοποιεί, αλλά αντίθετα μέσω της αυτοδιαχείρισης θα κάνει τους εργαζόμενους να ξαναπιστέψουν τις δυνάμεις τους και να βρει μέσω της αλληλεγγύης, αυτό που λέμε όλοι μαζί μπορούμε, τη δύναμη να παλέψουμε. Χρειαζόμαστε να παλέψουμε για συνεταιρισμούς που θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πραγματικών της αναγκών, στο πλαίσιο μιας νέας οικονομίας των αναγκών. Σας ευχαριστώ.